Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την άνοια και τους περιθάλποντες. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και σήμερα θα μιλήσουμε για συμπεριφορικά και ψυχιατρικά συμπτώματα της νόσου και η αντιμετώπιση τους. Για πείτε μας, τι εννοούμε όταν λέμε συμπεριφορικά και ψυχιατρικά συμπτώματα? Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτά τα συμπτώματα, γιατί είναι πράγματα που πολλές φορές οι ίδιοι οι περιθάλποντες δεν τα γνωρίζουν, τα παραγνωρίζουν και δεν ξέρουν να τα αντιμετωπίσουν. Οπότε θα πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για συμπεριφορές παράξενες, για συμπεριφορές οι οποίες είναι ασυνήθιστες, για αλλαγές που παρατηρούμε στην προσωπικότητα του ασθενούς και στο χαρακτήρα του, και είναι συμπεριφορές οι οποίες πολλές φορές τις αποδίδουν οι περιθάλποντες στον προηγούμενο χαρακτήρα. Οπότε δεν αντιμετωπίζουμε τον κατάλληλο τρόπο, κουράζονται, εξαντλούνται και μάλιστα θα λέγαμε ότι οι συμπεριφορές αυτές είναι και νούμερο ένας λόγος που οι περιθάλποντες αποφασίζουν να βάλουν τον άνθρωπό τους σε κάποιο ίδρυμα. Οπότε η γνώση είναι εδώ προνόμιο σίγουρα, και η κατάλληλη αντιμετώπιση ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί μπορεί ακόμα και να μην το καταλαβαίνουμε να προκαλέσουμε περισσότερο κακό, αγνώντας δηλαδή αυτά τα συναισθήματα, αυτές τις συμπεριφορές. Ακριβώς. Γιατί είναι κατανοητό ότι οι περιθάλποντες όταν θεωρούν ότι ο ασθενής τους κάνει επίτηδες κάποια πράγματα, ότι έχει σκοπό, θυμώνουν, αντιδρούν έντονα, οπότε επιδεινώνουν ουσιαστικά την κατάσταση και βλέπουμε ότι οι ασθενείς χειροτερεύουν όσον αφορά τα συμπεριφορικά τους και η κατάσταση της ζωής και των δύο και η ποιότητα ζωής και των δύο γίνεται αφόρητη. Δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και στην πιο απλή ερώτηση, ποιος είσαι, και να μην απαντάει και να επαναλαμβάνεσαι και να επαναλαμβάνεσαι και να γίνεσαι πιο σκληρός στον τρόπο με τον οποίο ρωτάς, έτσι ώστε να φέρεις τον ασθενή σε δύσκολη κατάσταση. Αυτό ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι. Είναι και αυτό που λέτε τώρα με τις ερωτήσεις που επαναλαμβάνονται, αλλά στα συμπεριφορικά, όπως θα σας πω και στη συνέχεια, έχουμε και άλλες συμπεριφορές λίγο πιο παράξενες. Είναι αυτές οι συμπεριφορές που ουσιαστικά τρομάζουν καμιά φορά και τους περιθάλποντες όταν εμφανίζονται, αλλά παρόλα αυτά δεν τις αποδίδουν στην άνοια. Νομίζουν ότι ο ασθενής έχει έλεγχο σε κάθε συμπεριφορά, σε όλα αυτά που λέει, σε όλα αυτά που φαντάζεται, ότι γνωρίζει και τα κάνει επίτηδες για να τους κουράσει. Ότι ήταν δύσκολος χαρακτήρας τόσο ή άλλως πιο πριν, άρα λοιπόν αυτό το δύσκολο χαρακτήρα τον βγάζει και τώρα. Λοιπόν, ποιες είναι αυτά τα συμπτώματα και πότε εμφανίζονται? Ωραία. Υπάρχει μια σειρά συμπτωμάτων. Βέβαια, καλό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο σε καμιά περίπτωση να εμφανίσουν όλοι οι ασθενείς όλα τα παρακάτω συμπτώματα. Γιατί δεν θέλουμε να τρομάξουμε τους περιθάλποντες. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι στο 90% των ασθενών κάποιο από τα συμπτώματα θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της πορείας της νόσου. Ωστόσο, μπορεί να είναι ήπια εμφάνιση και να υποχωρήσει και να μην αναταράξει πολύ την καθημερινότητα και των δύο και όλη τη οικογένεια. Είναι λίγο πιο δύσκολες και θα χρειαστούν εκεί πιο κατάλληλη αντιμετώπιση. Θα ξεκινήσω λέγοντας με κάποια ψυχιατρικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς, που είναι οι παραλυρητικές ιδέες. Νομίζω περισσότεροι έχουν ακούσει τους ασθενείς που δεν αναγνωρίζουν το σπίτι τους και θέλουν να πάνε στο δικό τους το σπίτι, σε ένα άλλο σπίτι ουσιαστικά. Το ζήτημα εδώ βέβαια είναι ότι δεν θέλουν να πάνε σε ένα άλλο σπίτι, θέλουν να πάνε στο παλιό τους, στο πατρικό σπίτι. Γιατί αυτό θυμούνται, αυτό έχουν στο μυαλό τους και εκεί νιώθουν ότι θα είναι ασφαλής. Οπότε, δεν αναγνωρίζουν το σπίτι τους, δεν αναγνωρίζουν καμιά φορά τον ίδιο τον περιθάλποντα. Τον υποπτεύονται ότι ο σύζυγος μπορεί να τους απατά. Θεωρούν ότι τους κλέβουν πράγματα και αυτό μπορεί να το έχετε ακούσει και να το έχουμε ακούσει γενικά. Είναι πάρα πολύ συχνό. Και τα πράγματα που τους κλέβουν βέβαια δεν είναι αξίας, δηλαδή τους κλέβουν ρούχα, παπούτσια, σεμεδάκια, τέτοιου είδους αντικείμενα. Μάλιστα, να σας αναφέρω μια περίπτωση μιας κυρίας η οποία
Μας έκανε εντύπωση, γιατί η ασθενής δηλαδή μας έκανε εντύπωση, γιατί βρήκε ένα δικό της τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το ότι της κλέβαν πράγματα. Η συγκεκριμένη κυρία είχε μια γειτόνισσα νεαρή και θεωρούσε ότι κάθε φορά που η ίδια έφευγε, ότι η γειτόνισσα έμενε στο σπίτι της και της έπαιρνε τις παντόφλες της και τις πιτζάμες της και όλα τα προσωπικά της αντικείμενα. Βέβαια, αυτό δεν συνέβαινε σαφώς. Και τη μέρα που ήρθε σε εμάς μαζί με την κόρη για μια συνάντηση οικογενειακή που είχαμε, μας είπε, ευτυχώς το θυμότανε, ότι είχε ρίξει λάδι πίσω από την πόρτα, προκειμένου όταν φύγει η ίδια η ασθενής δηλαδή, να μπει η γειτόνισσα, να γλιστρήσει, να πέσει και να την πιάσουν από αυτοφόρο την ώρα που πάει να κλέψει κάτι. Δηλαδή, οι συμπεριφορές γίνονται και ακραίες, αλλά και η αντίδραση των ασθενών είναι ακραία, γιατί πιστεύουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους. Οπότε έχουμε, πέρα από τις παραλληλικές ιδέες, έχουμε παρεστήσεις. Μπορεί να βλέπουν, παρερμηνεύουν δηλαδή πράγματα. Βλέπουν δηλαδή ένα φυτό και νομίζουν ότι είναι ένα σκύλος. Ένα δέντρο ότι είναι άνθρωπος. Ή να έχουν ψευδεστήσεις. Να νομίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι τους, ότι τους μιλάνε. Κυρίως οπτικές είναι ψευδεστήσεις, λιγότερο ακουστικές. Ότι έρχονται γενικότερα άνθρωποι ή υπάρχουν ζώα μέσα στο σπίτι, έντομα, φίδια κτλ. Πότε εμφανίζονται αυτά, ναι, τα συμπτώματα, πότε εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα? Αυτά τα συγκεκριμένα συμπτώματα στα οποία αναφερόμαστε τώρα συνήθως εμφανίζονται στα μεσαία στάδια της νόσου και παρακάτω. Καθώς προχωράει η άνοια. Δεν είναι αυτά τα συμπτώματα που θα τα δούμε από την αρχή. Και αυτά τα συμπτώματα οφείλονται κυρίως στο πρόβλημα της άνοιας, τη δυσκολία του ανθρώπου ουσιαστικά να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Το μυαλό προσπαθεί να καταλάβει, αλλά δεν μπορεί. Άρα βγάζει συμπεράσματα τα οποία πολλές φορές δεν ισχύουν. Ωστόσο, για τον άνθρωπο αυτόν ισχύουν 100%. Οπότε είναι η δυσκολία που έρχεται λόγω των νοητικών ελλείψεων, τα συγκεκριμένα συμπτώματα. Έχουμε βέβαια και άλλα συμπτώματα που έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Έχουμε άγχος. Οι ασθενείς είναι αγχωμένοι, αλλά όχι γιατί αγωνιούν για τα παιδιά τους, για τους ανθρώπους δίπλα τους ή για τη ζωή τους. Αγωνιούν για την καθημερινότητα. Πώς θα τα καταφέρουν, πώς θα βγουν έξω, πώς θα μαγειρέψουν, πώς θα πάνε σε ένα ραντεβού. Όλα αυτά που είναι απλά γίνονται για αυτούς πολύ δύσκολα και ενοχλούνται και αγχώνονται και στρεσάρονται πάρα πολύ εύκολα. Και νευριάζουν. Και περισσότερο επειδή είναι και μεγαλύτερη ηλικία, άρα λοιπόν καθώς προχωράμε στην ηλικία είναι ακόμα πιο έντονα αυτά, ούτως ή άλλως είναι πιο έντονα στους ηλικιωμένους, άρα λοιπόν στους ασθενείς, στους συγκεκριμένους είναι ακόμη ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Είναι πολύ πιο έντονα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ηλικία. Δηλαδή, και ένας ασθενής που θα νοσήσει και θα είναι νεότερος, πάλι θα εμφανίσει κάποια συμπτώματα από αυτά. Δηλαδή, το άγχος, στο οποίο αναφερθήκαμε τώρα, είναι από τα συμπτώματα που θα εμφανιστούν από πολύ νωρίς. Από τα πρώτα συμπτώματα της νόσου και σε νεαρές ηλικίες, όπως και η νευρικότητα μαζί. Δηλαδή, ένα από τα πιο βασικά συμπτώματα για τα οποία παραπονιούνται οι περιθάλποντες όταν έρχονται σε εμάς, χωρίς ο ασθενής τους να έχει προχωρημένη άνοια, είναι ότι είναι νευρικοί οι ασθενείς τους. Επιθετικοί, ότι αντιδρούν, αντιμιλάνε ή είναι απότομοι. Και αυτό όμως οφείλεται και πάλι στο δικό τους το πρόβλημα. Οι ασθενείς δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, δυσκολεύονται να γίνουν κατανοητοί. Οπότε το περιβάλλον δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Μπορεί να θυμώνει, μπορεί να τους μαλώνει και αυτό τους κάνει να βριάζουν ακόμα περισσότερο. Ουσιαστικά θα λέγαμε θυμώνουν με τον εαυτό τους, αλλά δεν το καταλαβαίνουν και βγάζουν το θυμό στους περιθάλποντές τους. Βεβαίως. Τώρα και εκτός από την ίδια την εκδήλωση της, δηλαδή το γεγονός ότι είναι παράγοντες, ότι όλα αυτά τα ψυχιατρικά και συμπεριφορικά συμπτώματα είναι ένα αποτέλεσμα της ίδιας της νόσου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό? Βεβαίως. Πριν αναφερθώ σε αυτό, να πω επιγραμματικά τουλάχιστον τα υπόλοιπα συμπτώματα για να τα γνωρίζουμε. Είναι η άρση αναστολών, δηλαδή δεν έχουν φραγμούς οι ασθενείς, μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν είναι επιτρεπτά σε κοινωνικό περίγυρο, να γδύνονται, να μιλάνε άσχημα, να προσβάλλουν κτλ. Είναι ένας λόγος που οι συγγενείς αποφεύγουν τις επισκέψεις πολλές φορές. Είναι η κατάθλιψη, η οποία μπερδεύεται πολλές φορές με την απάθεια. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στην κατάθλιψη έχουμε θλίψη, στην απάθεια απλά έχουμε περισσότερο αδιαφορία και έλλειψη κινήτρων. Υπάρχει η τάση της περιπλάνησης, να πηγαίνω έρχονται πάνω κάτω, να μαζεύουν πράγματα στο σπίτι, να ανοιγοκλίνουν ντουλάπες, σιτάρια.
Υπάρχει βέβαια και αλλαγή στη διάθεση. Από τη μια στιγμή είναι χαρούμενη, την άλλη είναι λυπημένη, την άλλη θυμωμένη. Αυτά αλλάζουν μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς να προηγείται κάτι συγκεκριμένο. Και τώρα, ας πούμε, και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν, όπως λέτε πολύ σωστά, αυτές τις καταστάσεις. Είπαμε καταρχήν το πρώτο είναι η ίδια η άνοια, στο οποίο αναφερθήκατε. Το δεύτερο κομμάτι είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα παίρνουμε υπόψη. Είναι η υγεία του ασθενούς. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ασθενή που έχει κάποια ίωση και λίγα δέκατα, αυτός ο ασθενής μπορεί να μας παρουσιάσει παραστήσεις και ψευδαισθήσεις. Δεν χρειάζεται να έχει 40 πυρετό όπως περισσότεροι άνθρωποι για να το βιώσει όλο αυτό. Μπορεί να είναι αφιδατωμένος, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Α, ξέχασα να αναφέρω αυτό το κομμάτι. Αλλαγή στην όρεξη και στον ύπνο. Οι ασθενείς δεν έχουν τον ίδιο πια ύπνο όπως είχαν παλιά, κοιμούνται συνήθως λιγότερο, αναστατώνουν και τους περιθάλποντες, και αλλαγές στην όρεξη. Δεν τρώνε καθόλου ή τρώνε πάρα πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και με το νερό. Μπορεί να μην πίνουν καθόλου νερό. Οπότε να είναι αφιδετωμένοι ή να έχουν κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, χαμηλό οξυγόνο, και όλα αυτά να γύρουν αυτές τις συμπεριφορές ακόμα περισσότερο. Ένας άλλος παράγοντας είναι η συμπεριφορά των περιθαλπώντων. Όπως είπα και νωρίτερα, δυστυχώς όλο το βάρος πέφτει στους περιθάλποντες. Οι περιθάλποντες πρέπει να βρουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Όταν λοιπόν δεν έχουν είτε τη γνώση, δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν ίσως την υπομονή να το κάνουν όλο αυτό, χειροτερεύουν με τη συμπεριφορά τους τα συμπεριφορικά συμπτώματα που μπορεί να έχουν οι ασθενείς. Τα φάρμακα παίζουν τον ρόλο τους. Μπορεί κάποιο φάρμακο να γύρει κάποια συμπτώματα. Κυρίως αν η αλλαγή έγινε πρόσφατα, θα πρέπει να το παρατηρήσουν αυτό οι περιθάλποντες και να αναρωτηθούν μήπως να συζητήσουν με τον γιατρό για κάποια αλλαγή. Και γενικότερα οι ασθενείς δεν γίνονται κατανοητοί. Ναι, συγγνώμη. Ναι, όχι, αυτό που δεν γίνονται κατανοητοί οι ασθενείς δεν είναι. Και βεβαίως είναι και μερικές φορές και ο ίδιος ο περιθάλπων που δεν δείχνει την αντίστοιχη όρεξη να μάθει, δηλαδή τον αντιμετωπίζει τον ασθενή σαν ένα ακόμη περιστατικό το οποίο έχει δύσκολο χαρακτήρα. Καμιά φορά. Συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν είναι ότι δεν θέλει να μάθει ίσως απαραίτητο περιθάλπον. Κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό. Δεν έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις, προηγούμενες σχέσεις του περιθάλποντα με τον ασθενή. Ισχύει και αυτό. Οπότε είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Αλλά και τις υπόλοιπες καταστάσεις όπου έχουμε καλές σχέσεις, ο περιθάλπον απλά δεν ξέρει. Και όταν δεν ξέρεις, αυτό που σου βγαίνει φυσικά να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις τον άνθρωπο με τη λογική, να τον μαλώσεις, να προσπαθήσεις να τον συνεφέρεις, κάτι που δεν λειτουργεί καθόλου στην άνοια. Φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να ξεχάσουμε τη λογική. Και πώς τα αντιμετωπίζουμε τώρα, γιατί τα σαφώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα κατανοήσουμε, να τα διακρίνουμε στη συμπεριφορά ενός ασθενούς. Τώρα, πώς αντιμετωπίζονται? Όσο αφορά την αντιμετώπιση, θα δούμε διάφορους παράγοντες. Θα δούμε τα φάρμακα, όπως είπαμε νωρίτερα. Θα ελέγξουμε το περιβάλλον. Θα ελέγξουμε το περιβάλλον να δούμε μήπως έχει πολύ έντονο φωτισμό, μήπως έχει λίγο φωτισμό, μήπως έχουμε πάρα πολλούς θορύβους μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζει ο ασθενής και όλο αυτό του δημιουργεί αναστάτωση περισσότερο. Μήπως οι άνθρωποι που τον φροντίζουν είναι πάρα πολλοί. Αλλάζουν τα πρόσωπα, οπότε και αυτό τον αναστατώνει. Μήπως τον αλλάζουμε πολύ συχνά σπίτι, από το ένα σπίτι στο άλλο. Άρα αναστατώνεται, αγχώνεται, αποδιοργανώνεται. Μήπως ο άνθρωπος κουράζεται το βράδυ, θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι, δηλαδή να παρατηρήσουμε γενικότερα τη συμπεριφορά του, τι προηγείται, τι έπεται, πώς αντιδρούμε. Το βράδυ γενικότερα είναι μια δύσκολη ώρα. Έχουμε αυτό το φαινόμενο του ηλιοβασιλέματος. Οι άνθρωποι είναι πιο δύσκολοι, πιο κουρασμένοι, πιο αναστατωμένοι. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν όλα αυτά οι περιθάλποντες, οπότε να απευθυνθούν σε κατάλληλες δομές όπως είναι και η δική μας, προκειμένου να ενημερωθούν, να μπουν σε ομάδες. Έχουμε ομάδες στήριξης περιθαλπώντων, προγράμματα οικογενειακής στήριξης στους περιθάλποντες, για τους περιθάλποντες, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα. Μέσα από όλα αυτά, ο περιθάλπων μπορεί να πάρει ιδέες, γνώσεις, απόψεις, να μοιραστεί, να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος του και να βοηθηθεί πάρα πολύ σημαντικά σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχει να κάνει. Γιατί είναι ένα έργο που κρατάει χρόνια. Δεν είναι μια διαδικασία, η άνοια δεν είναι κάτι που περνάει.
δυστυχώς. Βεβαίως, και οπότε πρέπει να είναι και αυτός έτοιμος και ψυχικά και σωματικά για να μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις. Και βέβαια, όσο πιο πολύ τις γνωρίσουμε αυτές τις καταστάσεις και όσο πιο ανθρώπινα τελικά συμπεριφερθούμε σε κάποιον ο οποίος πάσχει από άνοια, τόσο πιο καλά θα είναι τα αποτελέσματα, κυρία Γιαζάροβα. Έτσι ακριβώς. Αυτό που λέμε πολλές φορές είναι αυτό που είπατε, ότι πρέπει να δούμε το ανθρώπινο κομμάτι. Να δούμε βέβαια τον ασθενή πίσω από τις συμπεριφορές, πίσω από τα λόγια. Να δούμε την ανάγκη του. Mm-hmm. Η ανάγκη mm-hmm. των περισσότερων ασθενών, θα λέγαμε, ότι είναι η αίσθηση ασφάλειας που δεν έχουν. Οι άνθρωποι μέσα στην άνοια νιώθουν απόλυτα ανασφαλείς, χαμένοι. Όσο περνάει η άνοια, όλο και περισσότερο. Οπότε φοβούνται, τρομάζουν, πανικοβάλλονται, αντιδρούν με τρόπους περίεργους. Άρα αυτό που εμείς προσπαθούμε να διαβάσουμε είναι αυτό, την ανασφάλειά τους, και να δούμε πώς μπορούμε αυτή την ανασφάλεια να την καλύψουμε, να τους κάνουμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, mm-hmm. λίγο πιο οικία, λίγο πιο ζεστά. Mm-hmm. Να μην μετακινούμε τα πράγματα στο σπίτι, να μην βάζουμε περισσότερα, να μην αλλάζουμε δεδομένα τα οποία είναι για αυτούς, έτσι είναι σημείο αναφοράς κατά κάποιο τρόπο, και κυρίως να είμαστε κοντά τους όλοι. Μάλιστα. Κυρία Γιαζάροβα, πριν δούμε τα βίντεο που έχουμε και μας έχετε στείλει, θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα? Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Να πω σε σχέση με αυτά τα βίντεο, μια και θα τα δείξουμε, mm-hmm. ότι ήταν ένας επιπλέον τρόπος να επικοινωνήσουμε εμείς με τους περιθάλποντες, ουσιαστικά να τους βοηθήσουμε να δουν και άλλα πράγματα, να μάθουν κάποια πράγματα όσον αφορά τα συμπεριφορικά και τα ψυχιατρικά συμπτώματα της νόσου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν είναι μεταφρασμένα. Έχουμε έρθει σε μια συνεργασία με μια εταιρεία που είναι στο εξωτερικό, στο Λος Άντζελες, και μας έχουν δώσει την άδεια. Οπότε έχουμε μεταφράσει τα βίντεο, τα έχουμε δώσει, το έχουμε ανεβάσει στο YouTube της εταιρείας, και ο καθένας μπορεί να προσεγγίσει, να δει τα θέματα που τον ενδιαφέρουν και μέσα από αυτά να βοηθηθεί. Θα υπάρχουν βέβαια και άλλα βίντεο που στη συνέχεια θέλουμε να κάνουμε στην ελληνική γλώσσα, να είναι, γιατί τώρα είναι αγγλικά, έτσι ώστε να είναι και πιο οικία, λίγο πιο κατάλληλα για το ελληνικό κοινό, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα. Προς το παρόν τουλάχιστον μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Το βίντεο που θα δείξετε εσείς τώρα θα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, θα αναφέρεται στις παρεστήσεις τις οποίες συζητήσαμε και λίγο νωρίτερα. Θα δείξουμε ουσιαστικά δύο τρόπους αντιμετώπισης, τον πρώτον που δεν θεωρείται ο πιο κατάλληλος και τον δεύτερο που θεωρείται ίσως ο πιο κατάλληλος τρόπος, και στη συνέχεια κάποιες συμβουλές. Είναι το μοτίβο των περισσότερων βίντεο έτσι. Δηλαδή έχουμε την πρώτη, τη δεύτερη συμπεριφορά που είναι πιο κατάλληλη και οι συμβουλές που δίνουμε στο τέλος. Μάλιστα. Κυρία Γιαζάροβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Θα δούμε το βίντεο που ακολουθεί και νομίζω ότι θα καταλάβουμε ακόμη περισσότερο πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, κυρίως οι περιθάλποντες πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, αλλά νομίζω και όλοι μας μπροστά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ εγώ και εσείς. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η κυρία Μαρία Γιαζάροβα, ψυχολόγος στο τμήμα περιθαλπώντων μονάδας Άγιος Ιωάννης της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Και πάμε να δούμε το βιντεάκι που αναφέρεται αυτό ακριβώς στα θέματα τα οποία συζητούσαμε μέχρι τώρα για τα συμπεριφορικά και ψυχιατρικά συμπτώματα της νόσου. Για να δούμε. Good night, Mom. Honey, help me. What's wrong, Mom? There's an evil man in the room. Mom, please. There's nobody here. No one's here. Go back to bed. Come on. Look, there's nobody here. All right? Go back to bed. We've got a big day tomorrow. Come on. Good night. Η κυρία Γιαζάροβα για τις παρεστήσεις που μπορεί κάποιος να έχει. Για να δούμε το επόμενο. Honey, help me. What's wrong, Mom? There's an evil man in the room. Oh, really? Let me take care of it. It's okay.
Oh, I see. Okay, come on. Come on, I'll take care of it. Now you stay out here. Now he's gone, okay? I'll sit with you until you go to sleep, okay? Okay. You know, Mom, I think we should keep your coat rack outside so you have a place to keep your jackets when you come in. Oh, okay, dear. Okay, good night. Αυτό είναι. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και να είμαστε καλύτερα στην, κοντά στους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Έχουμε και άλλο μέρος. Σοφία μου, για πες μου. Ωραία, για να δούμε για κάτι ακόμα. There are a few tips on how to reduce hallucinations. Look around and try to see things through her eyes. What might cause her to misinterpret what she sees? Identify potential triggers such as open curtains, shadows, mirrors, or televisions left on. In the bedroom, use a nightlight to create a more peaceful sleeping environment. Always remember to remain calm and reassuring. Do not yell or scold her. Help her back into bed and reassure her that she is safe. Μάλιστα. Αυτό ήταν μερικές από τις συμπεριφορές που πρέπει να κάνουμε ό,τι και να δείχνουμε στους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Βεβαίως είναι συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει ούτως ή άλλως να είμαστε διατεθειμένοι να τις κάνουμε καθημερινά, γιατί μπορεί ο καθένας από εμάς να έρχεται αντιμέτωπος με κάποια ασθένεια, μικρή ή μεγάλη, και το μόνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά και να ακούμε.